Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα και σε εσάς. Είμαστε εδώ πέρα άλλη μια μέρα, Παρασκευή σήμερα, το τέλος της εβδομάδας έφτασε για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας μαζί με εμάς και εσείς. Είναι πολύ ευτυχισμένη που είναι η Παρασκευή. Ναι, όλος ο κόσμος είναι πάντα ευτυχισμένος όταν είναι η Παρασκευή, εκτός από αυτούς που δουλεύουν και το Σάββατο. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα 22 Νοεμβρίου, σε λίγες μέρες τελειώνει. Νομίζω ότι Νοέμβριο θα λύσει πιο γρήγορα από τον Οκτώβριο. Τι εννοείς? Δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι... Ναι, πιο γρήγορα ότι τελείωσε. Εσύ δεν ξέρω, μου φαίνεται το ίδιο, γοργά, γοργά. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη Νικολέτα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο σημείο αυτό και πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, θα μας πει από εδώ η Νικολέτα τους τρόπους επικοινωνίας. Τους έλεγα εγώ μια μέρα που είδες που είχατε πάει για το ρεπορτάζ με την Κυριακή. Και σκεφτόμουν, λέω, πώς έλεγε η Νικολέτα, με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας, καλώντας μας στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και φυσικά στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Και να μας βρίσκετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά, γιατί την Δευτέρα θα γίνει κλήρωση. Δύο λοιπόν τυχερές από εσάς θα είναι τα κορίτσια ή οι κορίτσια και αγόρι ή τα αγόρια που θα κερδίσουν από μία περιποίηση μανικιούρ, πεντικιούρ. Εννοώ τα αγόρια για να το κάνετε δώρο σε κάποια... Όχι, μην απεμένεις. Είπαμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άντρες οι οποίοι θέλουν να το κάνουν το πεντικιούρ τους. Είναι απαραίτητο. Εντάξει, πεντικιούρ είναι φαρμακευτικό. Ναι, ή μπορεί, δεν ξέρω αν γίνεται. Γίνεται και μανικιούρ. Γιατί μανικιούρ, χωρίς βάψιμο εννοείται. Ξέρεις, η τριγύρω περιποίηση. Γιατί δεν είναι κακό και εσείς οι άντρες, άμα θέλετε να περιποιηθείτε, δεν είναι κακό καμιά φορά να το κάνετε. Εγώ στους δικούς μου πάντως. Θεραπευτικό είναι το παντικό ρεξάρι. Και το έλεγα αυτό. Καταλαβαίνεις τι θα ακούω. Πάση περιπτώσει, μπορείτε λοιπόν και εσείς να μας καλείτε, να μπαίνετε στην κλήρωση και τη Δευτέρα θα πούμε, μακάρι μάλλον να πούμε το δικό σας όνομα, να κερδίσετε την περιποίηση αυτή από την D-Nails. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα. Πριν ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Φιλίμων που γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει και ο γνωστός σχεδιαστής ο Φιλίμωνας σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν, Φιλίμωνα. Γενικώς στους Φιλίμωνες έχουμε χρόνια πολλά που γιορτάζουν. Να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, την 22η μέρα του Νοεμβρίου. Το 1897 λοιπόν υπογράφεται η Ελληνοτουρκική Συνθήκη Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη μετά τον άτυχο για την Ελλάδα πόλεμο το 1897. Η Ελλάδα υποχρεώνεται να καταβάλει 4 εκατομμύρια χρυσές λίρες ως αποζημίωση στην Τουρκία και να εκενώσει την περιοχή ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Καμβούνια Όρη. Με την ίδια συνθήκη η Κρήτη αποκτά την αυτονομία της. Αργότερα το 1906 τα αρχικά SOS καθιερώνονται ως Διεθνές Σήμα Κινδύνου στο Διεθνές Συνέδριο Ασύρματης Τηλεγραφίας του Βερολίνου. Το 1920 διενεργείται δημοψήφισμα για την επάνωδο του Κωνσταντίνου στην Ελλάδα από την κυβέρνηση του Δημήτρη Ουράλη. Το 1942 ο στρατηγός Φρίντριχ Πάουλους που πολιορκεί το Στάλινγκραντ τηλεγραφεί στον Χίτλερ ότι οι δυνάμεις του περικυκλώθηκαν από τους Σοβιετικούς. Είναι η μάχη του Στάλινγκραντ. Το 1975 έρχεται στην Ελλάδα ο Βασίλης Χατζηπαναγής από το Παχτακόρ της Ταστκένδης. Θα κάνει τον ντεμπούτο του δύο εβδομάδες μετά, αλλά θα πετύχει το πρώτο του γκολ στις 28 Μαρτίου του 1976. Το 1989 οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου και Χαρίλαος Φλωράκης κατά την τέταρτη φάση των διερευνητικών συνομιλιών με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη αποφασίζουν τη σύσταση οικουμενικής κυβέρνησης υπό τον ακαδημαϊκό Ξενοφόντα Ζολώτα. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα στις 22 Νοεμβρίου. Να δούμε και τις σημαντικότερες γεννήσεις. Το 1808 γεννήθηκε ο Τόμας Κουκ, ο Βρετανός επιχειρηματίας και ιδρυτής του πρώτου ταξιδιωτικού γραφείου που φέρει και το όνομά του έως και σήμερα, το Cook Travel. Το 1890 γεννήθηκε ο Σάρλ Ντε Γκολ, ο στρατηγός και πρόεδρος της Γαλλίας επί 11 χρόνια.
Το 1901 γεννήθηκε ο Χωακίν Ροδρίγο, ο Ισπανός συνθέτης. Να δούμε και τους θανάτους όμως που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1916 πέθανε ο Τζακ Λόντον, ο Αμερικανός συγγραφέας, το έργο του οποίου συνδυάζει το δυναμικό ρεαλισμό και το ανθρωπιστικό συνέστημα. Σαν σήμερα επίσης, το 1997 έχει πεθάνει ο Μάικλ Χάντσενς, ο Αυστραλός ρόκερ, τραγουδιστής του συγκροτήματος INXS. Λοιπόν, και το 2007 πέθανε ο Μωρίς Μπεζάρο, διακεκριμένος Γάλλος χορογράφος. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Στο σημείο αυτό όμως να διαβάσουμε και τους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές πολιτικές εφημερίδες. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Ο Ελεύθερος Τύπος». Να ξεκινήσουμε όλα καλύτερα με την Ελεύθερη. Με το Έθνος. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα «Το Έθνος». Ανατροπές στα ταμεία εμπόρων και επαγγελματιών. Πληρωμές εισφορών κάθε μήνα και ηλεκτρονικό check-up. Συναγερμός για τρομοχτύπημα στην ελληνική αστυνομία. Ενώ προϋπολογισμός 2004 υπάρχουν προσδοκίες για πλεόνασμα 2,95 δις. Μαχαίρι 3,3 δις ευρώ σε δαπάνες υγείας και ασφάλισης. Ενώ ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό από τους έξτρα φόρους. Στην εφημερίδα «Τα Νέα», Δόκτωρ Μέρκελ, Μίστερ Τρόικα. Η Ελλάδα έχει σήμερα ένα πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν ανέμενε κανείς, δήλωσε η καγκελάριος. Προϋπολογισμός, πλεόνασμα χωρίς έγκριση της Τρόικας. Ενώ διαβάζουμε να μην χαθεί το εξάμηνο. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Απαγορευτικό από Τρόικα σε διατάξεις του ασφαλιστικού μπλόκου στη ρύθμιση για 97.343 δάνεια του ΕΟΚ. Τι θα γίνει με όσους μένουν στον αέρα από τα στεγαστικά δάνεια που καθίστανται υπερήμερα. Εκπλήξεις στο παραπέντε. Δεν θα αυξηθεί η προσωρινή σύνταξη από το 80% στο 95% της οριστικής. Αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο η πρόβλεψη για σύνταξη των αγροτών στα 62. Επιδοτήσεις σε ιχθυοκαλλιέργειες και στήριξη αλληλεία στα σκαριά το νομοσχέδιο Τσαφτάρη που αφορά σε επενδύσεις και απλούστερη αδειοδότηση. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Αφέμαξη 6,1 δις χωρίς τα νέα μέτρα χαράτσα αυξημένο κατά 41,4% επί της περιουσίας, 11,5% επιπλέον στα εισοδήματα και 8,5% στους άμεσους φόρους. Η συνταγή των λουκέτων, 137% πάνω η φορολογία των επιχειρήσεων. Γκρέμισαν την αγορά χρυσού του Μητρόπουλου με βόμβα. Πάμε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή». Εύσημα Μέρκελ, πίεση από Τρόικα. Σεβασμός στην Ελλάδα από την καγκελάριο Ντάισελμπλουμ. Χάνουμε την υπομονή μας. Κατετέθη ο προϋπολογισμός χωρίς την έγκριση των δανειστών. Το Υπουργείο Παιδείας καλεί σε διάλογο. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος όρισε συνάντηση με Πριτάνης και διοικητικούς για το μεσημέρι. Ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου 28χρονου στην Ομόνια. Είχε ζητήσει τα δεδουλευμένα. Αποθέωση κυβερνητικού λαϊκισμού στη Βενεζουέλα, ενώ η Ελλάδα, η Γερμανία και ο δεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάμε στην εφημερίδα «Η Ελευθεροτυπία». Αντικοινωνικός και κάλπικος ο προϋπολογισμός του 2014 σφάζει την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση, το εισόδημα, τα έργα. Μαϊμού ανάπτυξη, έλλειμμα, πλεώνασμα δημοσιονομικά. Τον αδειάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεξέλεγκτο. Ενώ άλλο για τη σύμβαση που πληρώνει έπειτα από 90 ημέρες, ψάχνεται εκ των υστέρων του Υπουργείου. Δεν ήταν αυτή η σφαίρα που σκότωσε τον Τζον Κένεντι. Η νοσοκόμα στο χειρουργείο αποκαλύπτει. Ενώ πογκρόμ στα ΑΕΗ και μετά διάλογος. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Είναι Αυτεμπορ». Είναι ημερησία. Στίχημα «Η Ανάπτυξη». Αισιοδοξία για αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% μετά από εξαετή ύφεση στην ελληνική οικονομία. Προβλέψεις για αλλαγή σελίδας με το νέο προϋπολογισμό. Μπλόκο του ΙΚΑ στους κακοπληρωτές. Σήμα κινδύνου για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. Και στην εφημερίδα των συντακτών «Λεπίδι 6 δισεκατομμυρίων και βλέπουμε ο προϋπολογισμός του 2014». Μέρκελ προς Σαμαράς, τσάι και συμπάθεια, ρυθμιστικό σχέδιο, σώζεται ο ημιτός λόγω κρίσης, ΣΥΡΙΖΑ και Άδωνης, κόντρες για τα φάρμακα. Στην εφημερίδα «Ναυτεμπορική» ζητούνται επιπλέον μέτρα και στο νέο προϋπολογισμό, ενστάσεις, διατύπωση κομισιόν αμέσως μετά την κατάθεση στη Βουλή. Ποιοι πληρώνουν τους νέους φόρους, ενώ επίθεση στους οφειλέτες των ταμείων. Παρουσία στην Ελλάδα της Costco Logistic. Και πάμε και στην εφημερίδα «Η Αυγή», προϋπολογισμός 2014, μέτρα 6 δις και βλέπουμε.
Ομολογία Χριστοφιλοπούλου, νέο μνημόνιο υποσυζήτηση, Μέρκελ Σαμαράς. Με ανοιχτές αγκάλες και άδεια χέρια υποδέχεται η καγκελάριο στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ενώ ο Ντάισελμπλουμ ετοιμαστείτε για νέες θυσίες. Οι πλούσιες χώρες υπονομεύουν το κλίμα. Ενώ ο κ. Αρβαντόπουλος πρώτα απολύει, μετά πουλάει διάλογο. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, στόχος η προώθηση της θεωρίας των άκρων. Προϋπολογισμός του 2014, κρίκος στην αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο. Το γκέι βίντεο που σοκάρει, ο αμαρτωλός ποιμένα στο κρεβάτι και με το πετραχύλι πάνω από το κεφάλι. Προσοχή, φωτογραφίες καρέ-καρέ, αυστηρώς ακατάλληλες. Ναι, περιμένει πελαργό, ποιος πρόδωσε το μυστικό της Face Κορδά. Τσετσένος μπράβος, σκότωσε Έλληνα σε ινδικό εστιατόριο στην Ομόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και στο σημείο αυτό να περάσουμε να διαβάσουμε και τους τίτλους από τις κυριότερες αθλητικές. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Θα την κάνει ξανά αεκάρα και θα φτιάξει γηπεδάρα. Θέλουν, δεν θέλουν οι εχθροί της, τα καρκινώματα και η γραφική μέσα από την ίδια την ΑΕΚ. «Η ώρα αποκαλύπτει αρρώστια μέσα στην ΑΕΚ». Ο Μελισανίδης δεν σταματάει πουθενά, ενώ ξεσηκωμός για τους μάγκες, όλοι αύριο κοντά στην ομάδα handball στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Στην εφημερίδα «Το φως των σπορ». Βρείτε τα με τον Ολυμπιακό. Στενές συγκλονιστικές μάλλον αποκαλύψεις από το στενό περιβάλλον του Μήτρογλου στο φως για την πιθανολογούμενη μεταγραφή του σε μεγάλη ξένη ομάδα. Μάχη στην Ανδαλουσία, ενώ διπλό χτύπημα της Λίβερπουλ για Μήτρογλου και Μανολά. Κοντά στην παραμονή, ο Ντεμάνια Βίντιτς. Και πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Sport Day. Μόνο με τον Ρονάλντο. Όλος ο ευρωπαϊκός τύπος υποκλίνεται στον πιστολέρο. Όχι μόνο ευρωπαϊκός, αλλά όλοι θα έλεγα. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη. James the King. Ο διαστημικός Αμερικανός κάρφωσε τους Λιθουανούς και πήρε σπίτι του το ροζ φύλλο. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. 8,5 εκατομμύρια για τον Μήτρογλου. Πληροφορίες από τον Ρόι Κάρολ ζήτησαν οι σκάουτερ. Θέλει και Μανολά η Λίβερπουλ. Μίτσελ σε εγκολόπεδο. Θέλεις μπορείς, αλλά δεν πρέπει. Τον κρατάει στον πάγκο με πανθρακικό. Ομάδα μοντέλο φόρεσαν τα ευρωπαϊκά τους κουστούμια, ενώ ο Μίτσελ δύσκολο να κρατήσουμε τον Κώστα. Συντονισμένος επιθετικός με τεχνική ξέρει να παίζει και εκτός περιοχής. Ύμνη UEFA για τον νέο θρύλο. Χτίστηκε για να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ενώ μπάσκετ έτοιμος για το ρεκόρ επίσης. Και στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη, το σύριαλ της χρονιάς. Ο Μπέιλ το καλοκαίρι, ο Μήτρογλου το χειμώνα. Μίτσελ, αν πάει έτσι, πολύ δύσκολα θα τον κρατήσουμε στο τέλος της σεζόν. Η ίδια εντεκάδα του στα τέσσερα μεγάλα μάτς. Για Έντερ, σφήνα Ολυμπιακού σε Τότεναμ, λένε οι Άγγλοι. Ενώ για το διπλό πρωτιάς, ο Κάμπελ θα ξυπνήσει τον Βάις. Και το hat-trick στην Άντερλεχτ. Και να τελειώσουμε με την εφημερίδα Η Γάτα. Τρία φαβορή από Ολλανδία και Ιαπωνία. Άση με μικρές αποδόσεις και μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Τέσσερις φορές τα λεφτά σας με την τετράδα των Under και των Over. Μικρά σκόρια Γαλλία και Αργεντινή. Μεγάλα στη Ρωσία και η Ιαπωνία. Δύο άση, δύο διπλά και δύο επί στο σύστημα. Αυτή λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών αθηναϊκών εφημερίδων. Και να περάσουμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το ζούγκλα.gr. Και ξεκινάμε. Μια εκπομπή «Όλη η αλήθεια». Ανασφάλεια, βεβαιότητα και σύγχυση κυριαρχούν στο εκλογικό σώμα. Και να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Στον Άριο Πάγο, υπόθεση Αναστασιάδη. Ο αντισυγγελέας προτείνει παραπομπή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε «Σοκ στη Βρετανία». Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο... Η 8 Δήμη, η Ειδική Επιτροπή Υπαλλήλων, θα εισηγείται για τις απολύσεις στο δημόσιο. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Στο σημείο αυτό όμως να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Έχεις κάμερα, έχεις κινητό, έχεις υπολογιστή, έχεις ιδέες. Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και μαζί με την Έλενα θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να σας κάνουμε παρέα, να σχολιάζουμε τα θέματα που αφορούν την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Θέλω μία ακόμη φορά να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Έλενα, σήμερα αντί για βίντεο της ημέρας, σου έχω μία φωτογραφία της ημέρας. Τι εννοώ? Είναι λοιπόν μια φωτογραφία που δεν είναι επεξεργασμένη, αλλά πραγματική από το πρακτορείο Reuters. Να πούμε πως η στάχτη του ηφαιστείου στην Ινδονησία κάλυψε τα πάντα, αλλά δεν στάθηκε ικανή να εμποδίσει το λουλούδι να ανθίσει. Θέλω να περάσουμε να δούμε τη φωτογραφία και να μπορέσουμε, δηλαδή, κοίταξε τι όμορφο που είναι. Είναι όλα, τι όμορφο που είναι. Το γεγονός ότι είναι όλα καμένα δίπλα και ότι υπάρχει ένα λουλούδι. Είναι καλυμμένα από στάχτη. Ναι. Αυτή λοιπόν ήταν η φωτογραφία της ημέρας. Εμένα μου έφτιαξε τη διάθεση μόλις την είδα. Θεωρώ ότι η φύση μπορεί να κάνει τη δική της δουλειά, πανέμορφη δουλειά. Και πόσο μάλλον όταν, αν σου αρέσουν κιόλας πολύ τα λουλούδια, εγώ δηλαδή που τρελαίνομαι για τριαντάφυλλα παπαρούνες, δεν θα το σχολιάσω, νομίζω το είδατε όλα. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς, σου άρεσε και σε εμένα. Ελίνα, σου άρεσε? Ναι, μου άρεσε. Μου άρεσε τα λουλούδια γενικότερα. Να στα φέρουν τα κόβεις. Μ' αρέσει το γιασεμί. Και τα δύο. Όχι, βασικά το αγαπημένο λουλούδι το γιασεμί, το οποίο δεν υπάρχει σαν ανθοπολείο. Πέρα από γλάστρα ολόκληρη. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να το κόψει. Έτσι ακριβώς. Είναι σαν την παπαρούνα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της ημέρας μας. Και στο πρώτο θέμα έχουμε την χθεσινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, τη Ζούγκλα. Όπου στο τραπέζι της Ζούγκλας βρέθηκαν 9 διαφορετικοί άνθρωποι με 9 διαφορετικές φωνές. Και όταν λέω φωνές, εννοώ με 9 διαφορετικές φωνές. Με 9 αντίθετες πολιτικές και κομματικές αντιλήψεις και σίγουρα διαφορετικά βιώματα. Όπως είναι φυσικό, όπως έχει κάνει και ο κάθε άνθρωπος. Λοιπόν, για 2,5 ώρες κοντά, με έναν μοναδικό τρόπο, πέρανε στο φως την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα γενικώς που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινή γνώμη. Στη μία πλευρά του τραπεζιού βρισκόταν ο Παντέλης Ψύχας, ο συνταξιούχος βαρύτινος της λυρικής σκηνής, φοιτητής του Πολυτεχνείου στα γεγονότα το 1973. Ξεκίνησε ως αριστερός, έγινε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, στήριξε τη Νέα Δημοκρατία και τώρα δηλώνει χρυσαυγίτης. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ψύχα και επιστρέφουμε. Πολιτική αγυρτία. Ζούμε σε, μας κυβερνάνε πιστεύω το 90%, για να μην πω το 100%, των εξουσιασάντων και εξουσιαζόντων. Μιλάω διαχρονικά τώρα την 40ετία της λεγόμενης μεταπολίτευσης. Είναι ξενόδουλα ανδρίκελα, καθαρά. Ξενόδουλα ανδρίκελα. Και αν θέλω να σου κάνω και μήνυση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Ψύχα, εγώ τι λέω, θα τα λέω τεκμηριωμένα. Ναι, στις διαδικασίες αυτές όμως συμμετείχατε εσείς. Βέβαια. Ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Πότε πάψατε να ψηφίζετε το ΠΑΣΟΚ? Εγώ το 77 δεν ψήφισα, γιατί μου την έδωσε μετά το σύνθημα ΠΑΣΟΚ και ακουμούνια θα γίνετε σαπούνια, το θυμάσαι το. Και αυτό, και από τότε έγινα φανατικός παπανδρεϊκός. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μας τσίμπησε εκεί πέρα το δόλωμα. Ναι, αλλά δεν ανήκει. Το ΠΑΣΟΚ δεν έδειχνε ποτέ διεθνιστικό. Θυμάσαι, του Παπανδρέα ήταν, το Παπανδρέα το αυτό ήταν καθαρά
ελληνικό κίνημα, έτσι το πίστευα εγώ. Και κοινωνικό, σοσιαλιστικό, θα πει κοινωνικό. Έτσι. Ελληνοκεντρικό, ναι. Ελληνοκεντρικό, ακριβώς. Το 1995 ψήφισα ελληνισμό, τον Σοφιανόπουλο, που τη Σκροπή, που ηρίστο εμπαρόδο, ό,τι έλεγε ο Σοφιανόπουλος τότε στις εκπομπές του στην τηλεόραση, βγαίνουν τώρα. Τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για να ζήσει. Το 2004 ψηφίζω Νέα Δημοκρατία για να τιμωρήσουν, να βάλουν φυλακή τους Πασόκους. Μούση. Και το 2009 πια ψήφισα και Παπανδρέου Γεωργάκη. Ήταν πια που ξεχύλισε το ποτήρι εκεί πέρα και λέω μάγκα μου τέρμα. Τσιμπήσατε από το υπάρχουν λεφτά. Όχι. Γιατί παρουσίασε νέους ανθρώπους. Παπα Κωνσταντίνου, τον άλλον από τις Κυκλάδες, νέα πρόσωπα. Παρουσία λέω εντάξει, φύγανε τα λαμόγια ξέρω εγώ. Αλλά στο Πασόκ βέβαια, πού να ξέρω, εέν κλεπτοκρατήν. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία τώρα με τα ξωτά βρακιά για δέξιους κόλους. Με συγχωρείτε, τώρα μετά τις 12 μπορούμε να το πούμε αυτά. και ένιωσα ότι μια ρίση που λέγεται στην πατρίδα μου, είμαι από τη Μυτιλίνη, πρόσφυξη όμως, μικρασιάτης βέβαια, και εκτσής, γι' αυτό το είπα. Λέμε στη Μυτιλίνη, μπορεί πάρα πολύ να μην το ξέρουν, το λέγανε παλιοί. Γάμση με ρεγμπάρι, αλλά μη σκουπίξει και τζοτσού στο πκάμσο. Δεν μας πείραξε 40 χρόνια που ερχόμασταν εις συνουσίαν, αλλά ότι πλέον θέλουν να σκουπιστούν και πάνω μας. Εκεί αυτό με πείραξε εμένα. Πάντως να τραγουδάμε. Είναι ψυχική διεργασία. Το τραγούδι είναι ψυχική διεργασία. Δεν είναι μόνο διαρκέδαση, είναι και ξέσπασμα. Και καταγγελία. Και σήμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να, άμα θέλουν να, οι άνθρωποι, όποιος θέλει να σου αποχωρήσει, είμαι στη Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω. Πάντως για την ΑΕΚ δεν είναι τιμή. Όχι, εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορώ όχι να συζητάμε όμως, έτσι. Βεβαίως. Μπράβο, εντάξει. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι η Ελλάδα, η μεταπολιτευτική, είπατε η λεγόμενη μεταπολίτευση, ναι, είναι μεταπολίτευση. Γιατί πριν είχαμε χούντα. Με συγχωρείτε. Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε. Ναι. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι όλοι αυτοί είναι πουλημένοι, τους οποίους εσείς κατ' επανάληψη και εκ περιτροπής ψηφίζατε. Μισό λεπτό. Ότι εγώ δεν και δεύτερο, ποτέ, και δεύτερο, δεν αν, ένα λεπτό, η διαφθορά είναι μία πτυχή, ένα σκέλος μιας υπαρκτής αρνητικής πραγματικότητος. Και δεύτερο, αν οι γείτορες του ελληνισμού μετά το 1974 είναι όλοι, όπως είπατε, πουλημένοι κτλ. Το 90% σας είπα. Οκ. Okay. Εντάξει. Τι είναι οι άνθρωποι που παρέδωσαν τη χώρα στη Χούντα, για τους οποίους δεν άκουσα να πείτε τίποτα. Για πριν λέτε το 67. Λέω από τη μεταπολίτευση και πριν, από το 67 μέχρι το 73. Από το 67 μέχρι το 73. Καραμαλής Παπανδρέου Κανελόπουλου. Χρόνια. Θα σας απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εκεί. Από το 67 μέχρι το 73 ήμουν στα γυμνασιακά μου χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα, Φερρυππίν, ότι μία καθηγήτρια δεν μας άρεσε, που ακόμα και τώρα, αν ζει, μέχρι πρώτη να ζούσε, ήταν η καλύτερη καθηγήτρια που παρουσιάστηκε. Και επειδή γουστάραμε έναν άλλο καθηγητή, κάναμε αποχή. Δεν μας πείραξε κανένας. Βεβαίως τι γινόταν εκεί πέρα, ότι πρέπει να πάμε σινεμά Τετάρτη και τα κορίτσια Δευτέρα, τα θυμάσαι καθόλου. Το μαλλί αν πιανόταν, είχε αποβολίτσα μια μέρα. Μάλλον καλό μας έκανε. Γιατί τουλάχιστον μάθαμε να χειριζόμαστε την ελληνική γλώσσα. Με συγχωρείτε, οι επιπτώσεις από τη Χούντα ήταν αυτές. Η επιπτώση από την Χούντα εννοείται τώρα για την προδοσία της Κύπρου. Μόνο. Ήταν Χούντα, αγαπητέ μου. Βεβαίως, εγώ συμφωνώ για την προδοσία της Κύπρου, αρκεί να μου φέρουν το φάκελο. Ξέρεις κανένα φάκελο να βγει, τον κρύβουν ακόμα. Συγγνώμη, ήταν 7 χρόνια Χούντα, το καταλαβαίνετε. Ναι, βεβαίως. Αμερικανοκίνητοι, πουλημένοι τους Αμερικανούς. Ναι. Τι μου λέτε όλα τώρα ήταν, για το κοντό μαλλί, για τις επιπτώσεις αυτού του είδους. Όλα είναι ξενοκίνητα και όλα ξενόδουλα, όλα πάντα. Εκεί θα συμφωνήσετε ότι ήταν ξενοκίνητη Χούντα. Κάτσε εδώ, τα Μίτσο πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Όλα, γιατί τώρα οι κυβερνήσεις δεν είναι ξενόδουλες. Κάτσε. Σ' άκουσα να μιλάς. Δεν απορώ που ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, κύριε. Συγγνώμη. Και μάλιστα αντιδιαστέλλοντας τη δική σας στάση, ναι, αθωτική για τον εαυτό σας. Καθόλου. Έναντι των άλλων, οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, είτε πολιτικοί, είτε οι ψηφοφόροι με την ψήφο τους. Είστε από τους βασικούς υπεύθυνους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι υποκειμενικό, βέβαια. Όχι εσείς προσωπικά. Ναι, εντάξει. Ενώ εγώ πάντως, σαν καλλιτέχνη στη δουλειά μου, δεν χαιρέτησα ποτέ πολιτικό.
πήγαινα και κρυβόμουν για να μην τους χαιρετήσω. Κανέναν ποτέ. Δεν αμφιβάλλω, δεν έχει ούτε τόση το Σιμίτη που ερχόταν, ο Σιμίτης ερχόταν, ο Παπαδρεώτης. Πριν δώσω το λόγο στο Μίτσο του Παπαχρήστο, ναι. Η ψήφος σας στη Χρυσή Αυγή ναι. είναι ταύτιση με την ιδεολογία τους ή είναι ψήφος οργής θυμού, ψήφος τιμωρίας. Είναι απ' όλα, θα σου πω. Γιατί αυτά που ακούω για ναζισμό και τέτοια, από όλα τα παιδιά που συναναστρέφουμε, το μόνο που μιλάμε για Ελλάδα. Το μόνο, σορκίζομαι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα παιδιά εκεί κάτω. Βεβαίως, ναι. Παιδιά που χαιρετάνε, όταν ξεκινήσανε, έτσι, ναι, όταν που έχουν πίσω τους τις βάστικα. Πολλοί λένε, ναι, όπως γνωρίζεις, περιοδικά επί περιοδικών, αυτά, πάρα πολλά ο Χίτλερ χίλια τα χρόνια. Τα καπηλεύτηκαν από αρχαία, εντάξει, ας μην το πάμε μέχρι εκεί, ο Χίτλερ είχε πάρει πολλά στοιχεία. Εντάξει, αλλά αυτοί δεν πήραν τις βάστικα του, δεν πήραν, με συγγνώμη, συμφωνώ, δεν πήραν το σήμα του, ναι, το, ναι. Της Τρίας. Του Σλίμαν, ναι, αυτοί ναι. πήραν τη φωτογραφία του Χίτλερ πίσω, του Γκέμπελς και βγήκαν με τις βάστιγκα. Όταν είσαι 700.000-2.000 άτομα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, η Χρυσή Αυγή πάει. Ναι. Το είδες και στην δικιά σου. Αγαπητέ μου, αγαπητέ μου, καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει. Καλλιτεχνική αδεία, αλλά και αν θέλετε κοινωνική αδεία ναι, ναι. και πολιτική αδεία, ψηφίζετε ό,τι σας αρέσει. Εγώ σας ρωτάω, η ψήφος σας είναι ταύτιση με την ιδεολογία? Ακούστε να δείτε, δεν μου έχει επιβάλει κανένας καμία ιδεολογία. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Μίτσου, ο οποίος ακούγεται... Δεν είχα ποτέ τηλέφωνο και τώρα το απέκτησα και βρήκα και τον πελά μου. Μα σε βλέπω στην τηλεόραση. Κάτσε, κάτσε τώρα. Θέλει λίγο το λόγο, ο Μίτσος, ναι. Ειλικρινά το έχω ξαναστεί. Αν δεν έχετε συγκλονιστεί για αυτό που έχει συμβεί μέχρι τα τώρα. Πέστε μου, τι. Θα σας πω. Σε σχέση με αυτό το... Στην αρχή το είπαμε φαινόμενο. Μετά το είπαμε καρικατούρα του ελληνισμού. Στο όνομα της πατρίδας, της σημαίας, του εθνικισμού. Είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει και προσβάλλει τον πολιτισμό αυτών που επικαλούνται, που αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση. Καμία σχέση. Αν πάρεις τον έναν και τον άλλον και σένα μέσα, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τώρα, μιλάμε για ένα οικουμενικό πολιτισμό που δεν έχει βία, έχει ελευθερία, έχει δημοκρατία και αυτοί ήρθανε, εσείς δηλαδή, να πείτε, επειδή υπάρχει κρίση, όπ, να εκφράσετε, εφόσον δήλωσες ότι είσαι έτσι, ναι. την απογοήτευση, την οργή, το ότι θέλεις, την απαξίωση της πολιτικής, όχι πολιτική, με ήττα, δεν με νοιάζουν τα κόμματα και η πολιτική με όμικρον γιώτα, και αυτό το πράγμα, σε αυτή τη στιγμή της κρίσης, βγάζει το χειρότερο εαυτό σας και το χειρότερο εαυτό και το δικό μας, γιατί αυτή τη στιγμή που περνάμε κρίση βγαίνει ο κακός εαυτός μας, βγαίνει το σκατό που κουβαλάμε μέσα μας, αλλά να το ξέρετε, το σκατό γίνεται και κοπριά. Αν χωνέψει θα βγάλει και λουλούδια, θα βγάλει και καρπούς. Mm-hmm. Αλλά δεν θα βγάλει εσάς. Γιατί εκτός. Δεν είναι τυχαίο ότι 450.000 δεν είναι φασίστες. Ούτε εσένα μπορεί να σε βλέπω σαν φασίστα. Αλλά, πώς το βλέπει, αλλά, ποια αγωνία το βλέπει. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε συμμορίτες, εγκληματίες, μετά το Φύσα αποκαλύφθηκε κιόλας, με αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας, γιατί είναι αποβράσματα, μιας άρρωστης κοινωνίας, πιστεύω ότι εσύ είναι. Εσύ τους γνωρίζετε δηλαδή για να το λέω. Και βέβαια. Και βέβαια. Δεν τους βλέπεις και μόνο να δεις τους κασιδιάρηδες. Όχι μόνο. Και πάρε το Μίχο από την Εύβοια που είναι και εγκληματίες της νύχτας και πώς δεν ντρέπεστε που μπορεί να είστε σε κάτι τέτοιο που είναι αμαυρώνει την πατρίδα μας. Κοίταξε. Mm. Εδώ αγριεύουν τα πράγματα. Η σύγκρουση θα γίνει. Α, όχι με εσάς. Θα γίνει διότι υπάρχουν αυτοί που πεινάνε και αυτοί που τρώνε και περνάνε καλά. Εσείς είστε το συμπλήρωμα αυτού του συστήματος μόνο και μόνο για να χτυπήσει αυτή την κρίση. Θα σας χρησιμοποιήσουν, σας έχουν χρησιμοποιήσει ήδη και αυτά τα παιχνιδάκια που παίξανε. Και τώρα που πήγαν και σκοτώσανε δύο εκεί πάνω, τους σκοτώσανε χρυσαυγίτες. Και από θύματα, από θύτες, να γίνουν θύματα. Μα όλα τα άκουσε και τη αυτό, συνέχεια. Ναι. Ποιον ωφελεί το γεγονός? Ωφελεί την πατρίδα σου, την κοινωνία? Ωφελεί αυτούς που παίζουν παιχνίδια, που παίζουν στα δύο άκρα. Κοίταξε, δεν υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχουν δύο πόλοι που συγκρίνονται. Όταν πήγα στην Τουρκία και μίλησα και σε ένα βιβλίο μου είχα βάλει μια φράση τουρκική, Μπερμπίρ Μπακάρ του Γιαμάρ Κοπάρ,
Όταν ο ένας τρώει και ο άλλος κοιτάει, το κακό από εκεί θα ξεσπάει. Εσείς καλοπερνάτε και έχετε και τους οπλιστές που σας τροφοδοτούν. Και κάθε καριόλι που θέλει να κάνει ζημιά στον τόπο μας. Όταν είπα εγώ τον εθνικό ύμνο, με βρίζανε. Μου λέγανε είσαι εθνικιστής, εθνικίζων. Αλλά δεν ξέρεις γιατί τον είπα. Γιατί βγαίνει η ελευθερία από τα κόκαλα και των προηγούμενων. Από εσάς δεν βγαίνει. Μαυρίλα βγαίνει. Αυτό είναι υποκειμενικό βέβαια. Δεν είναι υποκειμενικό. Είναι της κοινωνίας, θέση. Και θα δείτε πού θα πάει το πράγμα. Πού θα πάει, αυτό εννοώ. 15% θα πάει. Και τι, αυτό τι σημαίνει, είναι καλό. Άμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Να σου πω, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται συμπαθέστατος και μου είναι θα μπορούσαμε να πιούμε και καφέ αύριο. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Μιλάμε για Ναζί. Μη βρίσκω δηλαδή απόψε, γιατί και έχω και το διευθυντή και θα με αποπάρει. Μιλάμε για Ναζί, δεν μιλάμε για ανθρώπους. Για Ναζί. Και δεν λέω για τον άνθρωπο. Αλήθεια σας λέω. Μιλάμε για Ναζί. Δηλαδή, ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχει να επιδείξει ο 20ος αιώνας και η ιστορία της ανθρώπων. Μα τι είπα, βρε. Η ντροπή του τόπου μας είναι. Και μου επικαλούνται την για τον πολιτισμό μας. Και την πατρίδα και το έθνος. Ποια γλώσσα. Γερμανικά. Υπάρχει γλώσσα. Η γλώσσα δική μας είναι ελεύθερη. Οι άνθρωποι του Γκέμπελς και του Γκέρινγκ. Ποιοι είναι κλερικοί. Από την άλλη, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Ψύχας. Δίπλα του καθόταν και ο κύριος Μπερτόλης, ο κύριος Δημήτρης Μπερτόλης, ο οποίος είναι ένας υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας, δυσαρεστημένος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις επόμενες εκλογές σκέφτεται να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτεται όμως να ψηφίσει και Χρυσή Αυγή. Ας δούμε το απόσπασμα και επιστρέφω. Πολύ αριστερή. Ήταν μονόδρομος το να ψηφίσει ΚΚΕ. Μεγάλωσα με την ελευθεροτυπία, κύριο Φενταμινίδη, το ποντίκι, διάβαζα. Οι καταβολές μου ήταν αυτές. Βέβαια, εγώ ψήφισα πρώτη φορά το 85. Τότε ψήφιζε όλη η Ελλάδα, πιστεύω, ΠΑΣΟΚ. Τα γυμνασιακά μου χρόνια έπαιζα ποδόσφαιρο με τον Νίκο τον Μπογιόπουλο, πίσω από το σπίτι του λαού, στο γυμνάσιο στα Πευκάκια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να... που δεν μου άρεσε αυτή η ευθεία επίθεση στον κύριο, γιατί είπε τη λέξη κλειδί, Χρυσή Αυγή. Γιατί μας πειράζει τόσο πολύ. Και μία ερώτηση. Είπατε είχαμε χούντα το 67 έως το 73. Πιστεύετε τώρα ότι δεν έχουμε χούντα? Αυτή την ερώτηση να κάνω. Γιατί ο κόσμος που συναναστρέφουμε εγώ, όλοι λένε ότι έχουμε χούντα. Δικαιώματα περιορισμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά καθόμαστε και μας λένε και κάθε μέρα αυτοκτονίες. Πεθαίνει κόσμος. Πόσος κόσμος πέθανε τη χούντα, εξαιρείται Κύπρος. Και πόσος κόσμος έχει πεθάνει τα χρόνια του μνημονίου. Αυτό θέλω να πω εγώ. Και γιατί μας πειράζει, ειδικά στον κύριο Παπαχρήστο να ανέφερε εδώ, γιατί μας πειράζει, γιατί όταν κάποιος πει ότι ψηφίζω Χρύση Αυγή, τι είναι ο Βελζεβούλ, δεν νομίζω να είναι κάτι κακό. Οι αριστεροί έχουν μάθει να έχουμε διάλογο. Γιατί ο κύριος τι δεν κάνει κάτι. Πειράζει γιατί με προσβάλλει. Μα δεν σας πω. Έχουμε δημοκρατία, είπατε. Την κουλτούρα που κουβαλάμε. Είπατε έχουμε δημοκρατία. Προσβάλλει την ιστορία και τη μνήμη μας. Μισό λεπτό. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Είναι γερμανόσποροι. Πώς το λέτε. Είναι νεοναζί. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχουν με τον πολιτισμό μας καμιά σχέση. Να πω κάτι. Συγγνώμη τώρα, μπορεί να απαντήσω. Και θα πω γιατί τα λέω αυτά. Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω τη σκέψη. Τελειώνω και θα απαντήσω. Και ντρέπομαι που είμαι εδώ. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι ακραίες αυτές. Δεν είναι ακραία οι εκφράσεις. Τα πράγματα όταν είναι παραφύση διαστροφή του τόπου μου και τη ιστορία του. Πιστεύω ότι τι είναι αυτή, βρε. Καθήκια είναι. Εγκληματίες είναι. Δολοφόνοι είναι. Ποιος σκότωσε το Φίσα. Και τον καθέναν που τον βλέπει διαφορετικά και τον κυνηγάει. Έχουμε καμιά αξιοπρέπεια. Θέλετε να σας μιλήσω με το κοινό νου, τι λέει ο λαός. Τα έχει πει και ο κύριος Μάκης στις δημοσκοπήσεις του. Μπορώ να πάμε κοντά στο λαό. Πήγαινε στο λαό. Ο λαός ξέρει. Όταν αδειασμένο τον κάθε προδομένο λαό. Άντε πάλι τα ευκολότητα και προδομένοι. Πόσα χρόνια ρε, 200 χρόνια προδομένος. Είμαστε προδομένοι, το ξέρετε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο λαός όμως, ένα κόμμα θέλει, ένα ΣΥΡΙΖΑ βλέπω εγώ, ακούω, και Χρυσή Αυγή. Τα δύο άκρα που λένε, τα λεγόμενα. Αυτά τα δύο κόμματα βλέπω εκεί πάνω. Τα άλλα κόμματα μας έχουν προδώσει. Θα μου πείτε τώρα... κόμματα είναι συμμορία εγκληματική. Εγώ για να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν θέλω να μιλήσω με αυτές τις φράσεις. Δεν μου αρέσουν αυτές τις φράσεις. Δεν σου αρέσουνε. Με αυτό έχει αποδειχθεί. Μπορώ να πω εγώ ότι μιλάτε ακραία. Εντάξει. Μα έχει αποδειχθεί. Δεν είναι σωστό. Είπατε προλίγου κάτι να είναι fair. Είπατε ότι σκοτώσανε τα δύο παιδιά Χρυσαυγήτες. Εγώ αυτό θα μπορούσα να σας πω. Έχετε στοιχεία. Βγάλτε τα.
Παιδί μου, ποιο είναι σκότωση. Αυτό. Εξ αντικειμένου, τι έγινε. Δεν μπορεί να το πείτε αυτό. Ούτε κανείς από το πάνελ, ούτε κανένας μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Πού είναι τα στοιχεία σας, γιατί. Δεν μιλάει για τα στοιχεία. Εξ αντικειμένου, αυτό που έγινε προσβάλλει τον τόπο μου. Είμαι ενάντια και ποιον βολεύει. Ίσως ο θήτης να γίνει θύμα. Ίσως να προσβάλλει... Από πώς που. Ίσως να προσβάλλει την αισθητική σας. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί να πει ότι. Πρέπει οποιοδήποτε να πηγαίνει σίγουρα με τη δικιά σας ειδική ή του δικιά μου ή του κυρίου Τριάντη. Δεν είναι σωστό αυτό. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, εσείς τι θέλετε να απαγορεύετε. Με αυτούς που την παραβιάζουν, πιστεύουν τη δημοκρατία. Εσείς δεν την παραβιάζουν. Να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν την παραβιάζουν. Κάποιος μπορεί να πει την παραβιάζουν. Δεν την παραβιάζουν. Γι' αυτό έχουμε τη δημοκρατία μας. Υπάρχει η δικαιοσύνη, υπάρχει το κράτος δικαίου και αυτά όλα τα λύνει. Μέσα δεν χρειάζεται. Εγώ είδα μια επίθεση ευθεία γιατί μπορώ να σας πω και εγώ ότι. Θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Θα μου κάνετε επίθεση και εμένα. Είναι σωστό αυτό. Μα την έχει κάνει. Εγώ σας λέω, είμαι από αριστερή οικογένεια, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα. Καταρχήν είναι άνθρωποι. Τώρα είναι κουβέντα, τώρα αυτή να κάνουμε. Δεν είναι σωστή κουβέντα αυτή. Δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους που βγάλαν την αγανάκτησή τους. Μετά μιλάω για τη συμμορία την εγκληματική που πάνε να εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση και να παίξει απάνω και σε βάρος του ελληνικού λαού. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι σημερινό φύτρο. Έρχεται από πολύ παλιά. Στην κρίση απάνω βγαίνει ο συντηρητισμός που υπάρχει στην Ελλάδα. Και είναι αρρώστια. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν και δεν είναι μόνοι τους. Είναι και απ' έξω. Και έρχονται να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση για να προσφέρουν τι, τη λύση στην Ελλάδα. Ποια. Πείτε μου τόσα χρόνια ποιος προσέφερε ποια λύση. Παιδί μου, είμαι εναντίον όλων αυτών που μας φέρανε μέχρι εδώ. Εγώ θα σας πω να μην ψηφίσει ο κύριος Χρυσαυγή, ούτε εγώ να ψηφίσω Χρυσαυγή. Πέστε μου εσείς, ποιος άνθρωπος θα σου πω έκανε κάτι σωστό για την Ελλάδα. Εγώ δεν σας είπα ότι αυτή είναι σωστή. Αλλά σας λέω, πείτε μου εσείς, ποιος άνθρωπος είναι. Ένα λεπτό, συγγνώμη για να το ξεδιαβάσω. Εσείς δεν ψηφίζετε Χρυσαυγή. Εγώ δεν είπα ότι δεν ψηφίζω, ούτε ότι θα ψηφίσω. Δεν αλλά άλλο μπορώ κύριε, να ψηφίσω άνετα, γιατί μου αρέσει ο λόγος τους. Μου αρέσει. Δεν είναι άσχημος ο λόγος. Από εκεί και πέρα. Γιατί δεν είναι κακό. Όχι. Ακούστε κάτι. Θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μου αρέσουν οι ιδέες τους για τα εθνικά θέματα. Σας το λέω. Δεν μου αρέσουν οι ιδέες. Έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να ψηφίσει ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε πόσο ακραίο είναι να ακούει ότι Έλληνας ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Προσπαθήστε να καταλάβετε ο ένας τον άλλον. Το να αποστασιοποιήσετε από το παρελθόν τέτοιων ακραίων κομμάτων, από αυτό που κουβαλάνε δηλαδή και από αυτό που σας είπε. Ότι η φύτρα τους, η φύτρα εννοεί το παρελθόν πίσω, η ρίζα τους, σε μια χώρα που ήρθαν και την τζαλαπάτησαν οι Γερμανοί, ένα κόμμα που στη μήτρα του ταυτίστηκε. Μα τι δουλειά έχουν οι Γερμανοί με το θα τώρα. Πω, ένα λεπτό. Ο ναζισμός ήταν πριν 75 χρόνια. Τελείωσε, πάει τελείωσε. Για ακούστε μένα τουλάχιστον. Ο φασισμός ακούστε με. Ήταν στην Ιταλία. Μην το συγχαίρουμε την Ελλάδα. Μην το κάνουμε. Αυτό είναι λάθος που ήταν το κάνουμε. Κύριε Μπερτόλη, μόνο να ολοκληρώσω. Εμένα, δημοσιογραφικά. Με εκστασιάζει το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης. Πολύ μου το έχουν πει, δεν το λέω στη μόνη. Ένα λεπτό. Και ένας άνθρωπος που έπαιζε πίσω από το σπίτι του λαού στα πευκάκια μπάλα από αριστερή οικογένεια. Τον Νίκο τον Πογιόπουλο, τον ξέρετε ποιος είναι. Ναι. Βγάζει απ' έξω όλη την ιστορία αυτή. Δηλαδή ενός Μιχαλολιάκου που κυκλοφορούσε με τις αφήσεις του Χίτλερ στον δρόμο που διαλαλούσε ότι είναι χιτλερικός. Η ομάδα Πλεύρη στην αρχή μετά διαχωρίστηκαν. Ο Ανδρουτσόπουλος που σκότωσε εκείνο παιδί στο ξύλο έξω από τη σχολή Ευελπίδων, τον άφησε ανάπηρο σχεδόν. Σώθηκε ως εκ θαύματος αυτό το παιδί. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Και εγώ οποίους... στην πλατεία Δημαρχείου φώναζα νόμιμο το κουκουέ. Σορκίζομαι. Ένα λεπτό. Πλατεία Δημαρχείου. Σε μένα μην. Άντε, το λέτε. Δεν εγώ... απαλλάσσεσαι γι' αυτό. Όχι, δεν απαλλάσσομαι καθόλου. Τώρα, και δεν θεωρώ. Τον εαυτό σου και λες ότι είσαι καλλιτέχνη. Και δεν θεωρώ ότι μην υπάρχει καλλιτέχνη μπορεί να μιλάει έτσι. Μισό λεπτό. Αποστασιοποιήστε λοιπόν από όλη αυτή. Επίσης δώσε φωνή η μάνα σου και ο πατέρας σου. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Εγώ έβλεπα κόσμο να διαβάζει τη βραδινή και την απογευματινή και τους λέγα φασίστες. Και εγώ το ίδιο. Τι είναι αυτή. Τους έλεγα και λίγο Παναγία μου. Να φύγω μακριά. Ακούστε τώρα. Αυτό που λέτε, η άλλη γενιά, η άλλη Ελλάδα δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό το οποίο εσείς εκλαμβάνετε. Ποιο να καταλάβει, Μάκη, όταν ο μεγαλοδημοσιογράφος ταυτίζεται με τον αντιστασιακό της Χούντας, ο μεγαλοδημοσιογράφος να βρίζει τη Χρυσή Αυγή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλαβαίνεις θέλω να πω τώρα. Όλο το κατεστημένο το δημοσιογραφικό. Δεν λέω εσένα, ευτυχώς εσύ κράτησες μια ουδέτερη. Λοιπόν,
Μα φτιάξανε. Ναι, πρεπετέριδε, Λουφιάνη. Φτιάξανε τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτόν αναφέρεται, κύριε Παπαχρήστο. Σε αυτόν αναφέρεται, άσχετα αν δεν θέλει να πει. Και πολλού άλλου. Άντε τώρα να τα πάρει στο κρανίο. Σε πολλού άλλου. Βρήκατε κοινό σημείο. Παρακολουθήσαμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα. Τα έχει πάρει για τα καλά, έτσι. Ναι, όντως. Λοιπόν, σε σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων, στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Μαριάννα Μαρμαρά και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι από το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Μαριάννα Μαρμαρά. Είμαι η Έλληνα και μαζί με την Νικόλετα θα συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε, όπως λέγαμε, στο κουβάρι της ελληνικής επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε κάποια αποσπάσματα από την χθεσινή βραδινή εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και τη Ζούγκλα. Να περάσουμε να δούμε ένα απόσπασμα που μιλούσε ο κύριος Φιντανίδης και θα επιστρέψουμε. Συμβαίνει τυχαία. Τίποτα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όπως συνέβη και στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, που λόγω της φτώχειας και της πείνας και της καταπίεσης αναδείχθηκε ο Χίτλερ με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτό, βέβαια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όσοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτό ονειρεύονται, έναν Χίτλερ. Δεν το καταλαβαίνουν γιατί είναι η οργή τους. Δεν τους κατηγορώ εγώ. Η οργή τους είναι. Δεν πιστεύω ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες που ψήφισαν Χρυσή Αυγή είναι ναζιστές. Είναι η οργή. Και να πω και κάτι άλλο. Είπατε για τους μετανάστες. Άλλο η Αυστραλία που είναι 6.000 μίλια μακριά και άλλο η Ελλάδα που είναι μια γέφυρα. Με μια διαφορά. Τα πρώτα χρόνια τους δεχτήκαμε ευχαρίστως. Πήραν όλες τις πρακτικές δουλειές που εμείς δεν τις θέλαμε. Έτσι, σωστά. Οι μαμάδες μας είχαν μετανάστες για να τις περιποιούνται και όταν γινόταν η Αττική Οδός, θυμάμαι, και κατέρευσε μια γέφυρα, είχαμε 2 νεκρούς και 13 τραυματίες, όλοι Αλβανοί ήταν. Και τότε είχαμε βγει στην Αθήνα με έναν τίτλο «Αττική Εδός». Τότε μας άρεσε αυτό. Τώρα δεν μας αρέσει. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι άνθρωποι σαν τον κύριο Ψύχα, που έχει και μια καλλιτεχνική έτσι προϋπηρεσία, πιστεύει σε αυτό το μόρφωμα, το ναζιστικό μόρφωμα. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που μπορεί να ψηφίσει. Και να πω και κάτι άλλο, αγαπητέ. Στις προηγούμενες εκλογές 3 κόμματα αναδείχθηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ανεξάρτητη Έλληνες και η Χρυσή Αυγή. Χωρίς εφημερίδα και χωρίς τηλεόραση δική τους. Από το διαδίκτυο Ανεξάρτητη Έλληνες. Όχι μόνο από εκεί, από την οργή του κόσμου. Ναι, αλλά. Ως μέσον χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο. Εντάξει, ναι. Και οι δύο. Νομίζω τώρα όλοι οι Έλληνες βλέπουν διαδίκτυο. Άστε τώρα, μην τα παραλέμε. Η οργή είναι. Αλλά η οργή είναι. Ζήσαμε μία 30ετία οικονομικής, έστω και εικονικής ευμάρειας. Πράγματι. Το χρηματιστήριο ανέβαινε. Κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, αυτά, εκείνα. Μου έλεγε ένας πρέσβης μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, εγώ δεν ξέρω κανένα Βρετανό, μου λέει, Βρετανός είναι. Εκτός από τους πολύ πλούσιους, θα έχουν 2 και 3 εξοχικά, 3-4 αυτοκίνητα και ένα τι άλλο. Είχαμε κλητήρα στην εφημερίδα μας, 23χρονη, είχε 2 αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Ο κλητήρας στη Φραγκούρα Αργεμάινη είχε μόνο ένα ποδηλατάκι που το είχε δώσει η επιχείρηση. Το παραξηλώσαμε. Γιατί πήγαμε να πατσίσουμε την ένδυα αιώνων. Το DNA που γράφεται μέσα σε ένα λαό είναι πολύ μεγαλύτερο από το DNA ενός ανθρώπου. Περάσαμε 600 χρόνια δουλείας, 2 αιώνες με τους Φράγκους και 4 με τους Οθωμανούς. Και πεινάσαμε και δυστυχήσαμε. Και ξαφνικά βγήκαμε στη... Μου έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο περίφημος αυτός άνθρωπος, φιλόσοφος, λέει μέχρι το 60 που οι Έλληνες ήταν φτωχοί, ήταν και φιλότιμοι και εργατικοί, και τι ωραία χωριά χτίζανε. Όταν σιγά σιγά πήγαν στην κατανάλωση, ήρθε η Χούντα. Αυτός πρόσθεται και το Πασόκ, για γνωστούς λόγους. Και η ιδιωτική τηλεόραση με τα reality και τα αυτά και εκείνα, χαλάσαν οι Έλληνες. Και πέσανε με τα μούτρα στην κατανάλωση. Το 85 έδωσε μια συνέντευξη στο Guardian.
Και έλεγα με καμάρι, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει μόνο πολιτικό τύπο και καθόλου κουτσομπολίστικο. Πού να ξέρα τι θα γινόταν μετά το 90. Λοιπόν, όλα αυτά φτάνουν και τον κύριο Ψύχα να λέει θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Λυπάμαι που το ακούω, αλλά το κατανοώ όμως. Το κατανοώ. Είναι οργισμένος κι αυτός. Γιατί λέτε συνέχεια τον κύριο Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τη δημοσκόπηση του κύριου Μάγκη, ο Ζουγκλατζιάρ, δεν την έχει ερμηνεύσει κανείς πια. Δεν, ήταν, δεν, είναι πολύ, δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Φοβάμαι ότι κανείς δεν την έχει ερμηνεύσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα και τις άλλες δημοσκοπήσεις. Χρυσή Αυγή είναι 10,5. Μπορεί να είναι και 12. Παρόλο όσα έχουν γίνει, θέλω να πω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αυτό είναι μορφή. Έχει δίκιο ο φίλος μου εδώ. Δέχομαι όλες τις μορφές. Όπως και εγώ να διαμαρτύρομαι, αλλά απλώς άλλο αν διαφωνώ, άλλο αν κατανοώ. Πιστεύω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Η κυρία εκεί είναι άνεργη. Τι θες να κάνει. Τώρα από την πατρίδα τη Θεσσαλονίκη θα δείξω ένα βίντεο και θα τον καλωσορίσω. Είναι ο Δημήτρης Αλπιγκίδης που δεν χρειάζεται. Αρχηγάρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τώρα θα πω και Καρντάση γιατί παίζεις επάνω στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να το πω διαφορετικά. Τα γνωρίζετε καλά εδώ τα βόρεια, επί συνηθίες μας. Επειδή έχω παίξει μπάλα, μόνο όσοι έχουν παίξει μπάλα καταλαβαίνουν τη συγκίνηση, τη χαρά. Έτσι μετά από την πίεση την τρομακτική ενός ανθρώπου που κουβαλάει στην πλάτη του αυτή την ευθύνη, δηλαδή ποια ευθύνη να δώσει χαρά σε εκατομμύρια Έλληνες που είναι όλοι μαγκωμένοι και κατσούφιδες. Είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό όλων των ποδοσφαιριστών, όλων των παιδιών που κάναμε αυτήν εδώ την προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια και είμαστε διπλά χαρούμενοι που καταφέραμε και δώσαμε ένα κίνητρο όλους τους Έλληνες να χαμογελάσουν για να ξεχάσουν τους προβληματισμούς τους έστω και για λίγο. Ωραία, θέλω λίγο να δείξω το πρώτο βίντεο γιατί αυτοί κυρίες και κύριοι είναι μία από τις Ελλάδες. Ο Μίκης Θεοδωράκης σε μία κατηδίαν κουβέντα που είχαμε μου είπε εμείς μου λέει είμαστε με την άλλη Ελλάδα. Του λέω ποια άλλη Ελλάδα. Μου λέει υπάρχει μια άλλη Ελλάδα η οποία είναι χρόνια στη γωνία. Δεν έχει να κάνει, μου λέει, με το lifestyle, δεν έχει να κάνει με όλες αυτές τις μπούρδες που παρακολουθούμε, δεν έχει να κάνει με τη χλειδί, έχει να κάνει όμως, μου λέει, με την ψυχή. Πάμε λίγο να δούμε αυτό το βίντεο. Αλλοιώνεται πάνω στο ήχος από τον Ματσέλ. Πορεία της μπάλας. Σαλπιγκίδης, τίποτα. Μήτρογλου, 1-0. Yes, yes, yes. Το 14. Ποιος άλλος. Και τι πάσα και με πόσο καθαρό μυαλό από τον Σαλπιγκίδη που συγχρόνισε το χτύπημα στην μπάλα με την κίνηση των αμυντικών να βγουν από τα περέντες. Μα έχουν βάλει 6 παίκτες στα ελληνικά καρέ και ισοφαρίζουν με έναν από αυτούς αμέσως μετά τον γκολ του Μητρογλου. Το Ροσίδης με τη μία το γύρισμα.
παίρνει την εκτέλεση. Πρώτο δοκάρι, γυρίζει την κεφαλιά ο Κατσουράνης. Μητρόγλου, τρία! Μητρόγλου! Στην αγκαλιά των αναπληρωματικών, η βασική, ο γυμναστής, το ελληνικό κουγάρι. Έχει ξαναγίνει. Γυρίζει ο Κατσουράνης. Πετάει για το Μητρόγλου, η μπάλα βρίσκει στον Γκοϊάν. Δεν πειράζει. Καθόλου. Ξανά. Σκάει μπάλα, σηκώνεται εκεί που τη θέλει ένας εκτελεστής. Και με το ποσοστό τύχης που αντιστοιχεί σε αυτή την κόντρα, το σου του Μητρόγλου αλλίωσε τις φρογιάς της μπάλας πάνω στον Γκοϊάν. Η έκσταση του σκόρερ. Δημήτρη, ναι. Έχετε αρχίσει να μαθαίνετε σάμπα? Πρέπει να αρχίσουμε εντατικά μαθήματα νομίζω, σιγά σιγά. Λοιπόν, πρέπει να σου πω τώρα, αυτά μου τα μετέφερε ο Ανδρέας ο Φουστάνος, ο οποίος είναι από μάνα Βραζιλιάνα, δηλαδή είναι ο μισός Βραζιλιάνος, ο γνωστός χειρουργός αισθητικός, ο οποίος, πλαστικός χειρουργός, μου είπε ότι να ξεχάσετε ότι είναι ωραίες οι Βραζιλιάνες. Οι περισσότερες, μου λέει, πλειοψηφία είναι κοντές και πανάσχημες. Αυτά που βλέπετε στα καρναβάλια είναι σχολές χορού και πρέπει να ψάξεις πολύ για να βρεις τέτοιες Βραζιλιάνες, κατάλαβες? Νομίζω όμως ότι σαν τις Ελληνίδες δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι το βράδυ θα γυρίσει σπίτι, πρέπει να περάσει μια ήσυχη βραδιά, γι' αυτό τα λες αυτά. Και εγώ στη θέση σου τα ίδια θα έλεγα. Δεν είμαι κορόιδο. Θα κάνω το πέναλτι στο 90, είσαι καλά. Σάμπα λοιπόν, γιατί κάνετε τους Έλληνες να είναι πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι και πολύ χαρούμενοι που τελικά τα καταφέραμε, γιατί πραγματικά η προσπάθεια ήταν τεράστια και δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Παρότι οι απαιτήσεις ήταν υψηλές, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο μετά από τόσα χρόνια για τόση επιτυχία στην εθνική ομάδα. Ο κόσμος θέλει να βλέπει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να πετυχαίνει τους στόχους της. Ναι, δεν υπάρχει άλλη χαρά. Δεν υπάρχει. Και χαίρομαι γιατί τα παιδιά της εθνικής είναι μορφωμένα παιδιά, έχουν κοινωνική παιδεία, έχουν άλλη συμπεριφορά. Και μια συμπεριφορά που πρέπει να την διδάξουμε στον πολύ κόσμο. Ήμουν στον Ταλούς όταν κερδίσαμε το Euro και στη Λισαβόνα. Και τότε πήραμε ένα πολύ καλό μάθημα από τους Πορτογάλους, αυτούς τους απεικιοκράτες, την ευγένεια που είχαν να μας δίνουν τα παιδιά τους να φωτογραφηθούν με τους νικητές όταν είχαν χάσει μέσα στην έδρα τους το κύπελο. Νομίζω ότι γενικά σαν χώρα είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά τον αθλητισμό σε αυτό εδώ το τομέα. Ναι. Θέλω να πιστεύω και είμαι αισιόδοξο ότι σιγά σιγά τα πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Ειδικά με την εθνική ομάδα βλέπουμε πραγματικά τον κόσμο εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή εμείς οι διεθνείς που παίζουμε και στην Ελλάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα το βιώνουμε αυτό εδώ και είναι πολύ έντονο. Μακάρι να αλλάξει αυτό εδώ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μην υπάρχει, να μην γίνονται όλα αυτά εδώ τα έκτροπα, οι αντιπαλότητες κτλ. Να το βλέπουμε ως διασκέδαση, ως διαφυγή το ποδόσφαιρο, ως ψυχαγωγία. Σωστά. Να πω κάτι τώρα που με έχει εντυπωσιάσει πολύ. Η ελληνική αποστολή, ο Φίσας, αν δεν κάνω λάθος συγκεκριμένα, ανακάλυψε ότι είχαν κάνει ένα τυπικό λάθος οι Ρουμάνοι για το οποίο μπορούσαν να χάσουν το παιχνίδι στα χαρτιά. Είχαν δηλώσει δύο τερματοφύλακες στο μάτς με την Εθνική και εσείς αντί να επιχειρήσετε να πάρετε το μάτς στα χαρτιά πήγατε και ενημερώσατε τους Ρουμάνους για να το πάρετε στα ίσια. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο αν είναι αλήθεια και πολύ περήφανο. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι το εφαγωνίζεστε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό και είναι κρίμα πραγματικά να χάνονται παιχνίδια και προσπάθειες
ποδοσφαιριστών, ενός ολόκληρου λαού μιας χώρας στα χαρτιά. Θα μας πείραζε εμάς αν γινόταν αντίθετα στη δική μας χώρα κάτι τέτοιο και να χάναμε ένα παιχνίδι με, κάτω από αυτές τις συνθήκες με, και με ένα τέτοιο τρόπο. Ωραία. Και επειδή γνωρίζω ότι οι ώρες σας δεν είναι πολλές και είναι ήδη αργά για σας, θέλω να σε ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει από τους προσκεκλημένους, βεβαίως μπορεί να το κάνει. Ένα πράγμα μόνο. Ποιους προτιμάς στην κλήρωση για αντίπαλους? Να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ενώ γνωρίζω ότι είναι πολύ, θα είναι πολύ δύσκολη βραδιά αν συμβεί, να παίξουμε με την Οικοδέσποινα. Γιατί θεωρώ το να παίζεις με μια χώρα σαν τη Βραζιλία και στη χώρα της μέσα, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα είναι μια φανταστική εμπειρία. Και σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για τη χώρα μας, γιατί η Βραζιλία το επίπεδο της είναι πολύ υψηλό. Θα ήθελα να το ζήσω, να σας πω την αλήθεια. Είστε εντελώς τρελοί. Θέλετε να παίξετε με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα. Αυτή είναι η δική μου επιθυμία. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν πολλά παιδιά, αλλά νομίζω ότι κάποια θα συμφωνούσαν σίγουρα. Εγώ σας εύχομαι όχι μόνο να παίξετε με τη Βραζιλία, αλλά να κερδίσετε τη Βραζιλία και να γίνει. Να γίνει, ναι, βεβαίως. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως γράψαμε και στην πρώτη σελίδα στο Zoogla.gr, η εθνική μας στη Βραζιλία, η Ρουμανία στο καρναβάλι του Ρίο. Λοιπόν, είμαστε λίγο δεικτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε μήπως να ρωτήσετε κάτι? Να πω κάτι στον Δημήτρη. Ένα μήνυμα. Δημήτρη. Παρακαλώ. Έχουμε στην παρέα μας και τον Κάιν, ο οποίος είναι αναρχικός και κάτι θέλει να σου πει. Ναι, παρακαλώ. Ναι, Δημήτρη, βασικά η χαρά σας είναι και η χαρά μας. Από την άλλη, επειδή έχετε ένα βήμα, είσαστε μέσα σε ένα κόσμο, σε ένα μαζικότερο χώρο, νομίζω είναι και επίκαιρο το μήνυμα, νομίζω ότι μπορείτε να βοηθήσετε και νομίζω το κάνετε πάρα πολύ από εσάς, όλο και πιο πολύ να φύγει ο ρατσισμός από την κοινωνία. Έχετε, είσαστε ο πυρήνας μέσα σε ένα, στο κέντρο μάλλον, ενός αθλήματος λαοφιλούς και μαζικού και νομίζω ότι μπορείτε να το περάσετε αυτό το μήνυμα. Σε μια εποχή που ο ρατσισμός, όπως βλέπεις και εσύ, και ο φιλετισμός στην κοινωνία περνάει ένα μήνυμα διχασμού και μυσαλλοδοξίας. Αυτό. Επειδή παίζετε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι και από άλλες χώρες δίπλα σας, βλέπεις και τα προβλήματα της προσφυγιάς σε όλο τον κόσμο και της μετανάστευσης που ταλαιπωρούν τους λαούς και νομίζω ότι μπορείτε να το περάσετε, έχετε αυτή τη δύναμη. Είναι ένα κέρδος νομίζω για τον αθλητισμό αυτή τη στιγμή. Αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα όλοι είμαστε άνθρωποι και πρέπει να τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα και να μην κάνουμε διαχωρισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, σε οτιδήποτε στη ζωή μας. Γιάννη Τριάνη, μήπως θες να πεις κάτι? Είσαι και μπαλαδόρος, από ό,τι ξέρω. Ο Σεραφείμ Φιντανίδης, Δημήτρη. Ναι. Καλησπέρα και σε Αλπηγή. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, το 2004 πήραμε το Euro, είχαμε κάνει ωραίους Ολυμπιακούς αγώνες. Την άλλη χρονιά πήραμε και την Eurovision, νομίζω. Αλλά αντί να πάνε καλύτερα τα πράγματα, άρχισαν να καταραίουν μετά. Λέτε ύστερα από αυτή την επιτυχία να πάμε ακόμα χειρότερα? Γενικά από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Μπράβο. Απλά νομίζω ότι γενικά όλα συνδέονται στην Ελλάδα και το ποδόσφαιρο είναι μια προέκταση της κοινωνίας. Για να βελτιωθούν πράγματα, πρέπει να ξεκινήσουν από αλλού πρώτα για να φτάσουμε στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο που ασχολούμαι εγώ με το ποδόσφαιρο παράδειγμα. Ναι, θέλω να πω ότι μετά τις επιτυχίες αυτές, αντί να πάμε καλύτερα, πήγαμε χειρότερα. Συμφωνώ. Ακόμη και στο ποδόσφαιρο, σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που έχουμε. Να μην τολμάει να πάει ο φύλαθρος της αντιπάλου ομάδας εκτός έδρας και να είναι μόνο η εντός έδρας. Πουθενά δεν γίνονται αυτά. Θέλω να πω, είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες, Ολυμπιακοί αγώνες και Euro, και αντί να πάμε καλά και στην κοινωνία και στην οικονομία και στο ποδόσφαιρο, πήγαμε χειρότερα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα γήπεδα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Όχι μόνο στα γήπεδα. Ναι. Και όχι μόνο. Τώρα, βεβαίως, είσαι περιζήτητος, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα απαντήσεις αναγκαστικά και σε
μια-δύο ερωτήσεις ακόμα. Ναι, παρακαλώ. Ευχαρίστως. Καλησπέρα κύριε Σαλπικίδη. Είναι ο Δημήτρης Μπερτόλης, ο κύριος Γιώργος Τσέλιος, καθηγητής μαθηματικών. Συγγνώμη. Ήθελα να σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση και δεν ξέρω κατά πόσο θα την απαντήσετε, με την έννοια ότι είναι μια κατάσταση που δεν είναι και όμορφη. Επειδή ξέρουμε ότι η Νίκη έχει πολλούς πατεράδες, σε αυτούς όλους που θα έρθουν να φωτογραφηθούν δίπλα σας τώρα, στη συνέχεια, στην αναχώρηση, στις επιτυχίες τις όποιες, έχετε να τους πείτε κάτι? Αυτό που λέμε εμείς κατά καιρούς και πολλές φορές κατηγορούμαστε ότι δεν μας αρέσει η κριτική και τα λοιπά, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα και στις εύκολες και στις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε ψηλά σαν χώρα. Όχι, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικά μιλάω. Δηλαδή να μην κοιτάμε το εγώ, να κοιτάμε το εμείς για να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο τέτοιες εποχές και στη χώρα μας. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε, ότι όλοι ενωμένοι μπορούμε να φύγουμε από όλες τις δυσκολίες, να ξεγλιστρήσουμε από μια δύσκολη κατάσταση. Αρχηγέ, την αγάπη μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι υγεία και επιτυχίες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μπράβο. Ακούσαμε τον Σαλπικίδη να μιλάει στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Να ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας καλή επιτυχία στην Βραζιλία, στην εθνική που θα πάει στη Βραζιλία. Και αφού μιλάμε για τον Σαλπικίδη, να πάμε σε έναν άλλο αθλητή. Ο λόγος για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος του έκανε το Πανεπιστήμιο του Βατικανού μια μεγάλη τιμή, αφού επέλεξε να τον βραβεύσει ως τον καλύτερο αθλητή της χρονιάς. Ναι, τα διεθνή βραβεία Τζουσέπ Σάκα απονέμονται κάθε χρόνο σε όλες τις προσωπικότητες που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, αλλά και τις ανθρώπινες αξίες. Φέτος ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήταν ο μόνος Έλληνας που είχε την τιμή να βραβευτεί. Θα παρακολουθήσουμε όμως το βίντεο που θα ακολουθήσει, το οποίο είναι από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, και επιστρέφουμε. Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Magna della Pontifica Università Urbaniana στην πόλη του Βατικανό η 10η τελετή απονομής των διεθνών βραβείων Giuseppe Sciacca. Τα διεθνή βραβεία Giuseppe Sciacca, μέτρα εκδηλώσεων του Βατικανό, είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμούς παγκοσμίως που προάγουν τον πολιτισμό, τον επιστημονικό και κοινωνικό εθελετισμό, τις ανθρώπινες αξίες και δίνουν βήμα σε διακεκριμένους νέους στους τομείς τους από όλη την εμφύλιο. Η Ελλάδα, με 35 μέλη αποστολή, ταξίδεψε στη Ρώμη, όπου και φέτος έδωσε το παρόν δυναμικά με δύο βραβεύσεις. Το ειδικό βραβείο της Κρητικής Επιτροπής για την Επιστήμη της Παλαιοντολογίας ήρθε στην Ελλάδα και στην καθηγήτρια Γεωλογίας Παλαιοντολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Τσουκαλά. Το σπουδαιότερο επίτευγμα της ανασκαφικής ομάδας Τσουκαλά είναι η ανακάλυψη στη Μιλιά Γρεβενών του μεγαλύτερου χαβλιόδοντα από μαστόδοντα 5,02 μέτρων παγκοσμίως. Χαβλιόδοντα από πρόγονο ελέφαντα που ζούσε στην περιοχή 3 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η Ευαγγελία Τσουκαλά μοιράστηκε το βραβείο με τον διάσημο Ολλανδό ερευνητή παλαιοντολογίας Dick Moll, με το τεράστιο θελοντικό του έργο παγκοσμίως και την σπουδαία του προσφορά στην επιστήμη της παλαιοντολογίας. Μεγάλη τιμή και αναγνώριση για τον Έλληνα καλοθοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος Βασίλη Σπανούλη και για τη χώρα, αποτέλεσε το Διεθνές Βραβείο Αθλητισμού για το μεγάλο του ταλέντο, το ήθος του και τις αθλητικές του επιδόσεις. Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε βίντεο με δήλωση του αθλητή, γιατί η βράβευσή του θα γίνει στην Ελλάδα στις 28 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη του αγώνα Ολυμπιακός Γαλατά Σεράι, και μετά το τέλος του αγώνα θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Buonasera, è un onore per me il primo premio sport. Sono orgoglioso per il premio Sciacca, un premio prestigioso e internazionale. Purtroppo non posso essere con voi al Vaticano, ma vi aspettiamo il 28 novembre ad Atene in Grecia. Εκτός των δύο Ελλήνων, τιμήθηκαν ακόμα και η Όλγα Σουτούλοβα, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδί «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Ο 16χρονος Τζακ Αντράκα, μαθητής λυκείου από τη ΣΥΠΑ που έγινε διάσημος παγκοσμίως για τον αισθητήρα που ανακάλυψε για την ταχεία και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, των οθικών και του πνεύμονα. Ο 9χρονος Βιτάλι Νετσάιεφ από την Ουκρανία με το απόλυτο βραβείο Πρέμια Ασούλτο 2013. Ο Βιτάλι μέχρι τα 3 του χρόνια θεωρούταν κοφάλαλος και σήμερα είναι μια παγκόσμια διάνοια στην ιστορία, φιλέλληνας και λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Από τα 9 του χρόνια είναι καθηγητής πανεπιστημίου στον Μπόχνταν και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Τσερκάσι.
Από τον καρδινάλιο Ντάριο Καστριγιόν Χόγιος, παρουσία του Προέδρου Ντόν Μπρούνο Λίμα και της Γενικής Γραμματέως Βίκης Μπαφατάκη, βραβεύτηκε με το βραβείο πολιτισμού ο καρδινάλιος Πίτερ Τουρξόν για το μεγάλο του έργο στον πολιτισμό, την ειρήνη και την ανθρωπότητα. Ο καρδινάλιος Πίτερ Τουρξόν από την Κάνα ήταν ο επικρατέστερος πριν την εκλογή του Πάπα Φραγκίσκο για τον παπικό θρόνο. Τέλος, βραβεύτηκε και ο νεαρός Ιταλός Μαουρίτσιο Νομπίλι στον τομέα της οικονομίας. Η Βίκη Μπαφατάκη, Γενική Γραμματέως Διεθνών Βραβείων Τζιζέπε Σκιάκα, μίλησε για την 12η τελετή απονομής. Είμαστε στη 12η τελετή των Διεθνών Βραβείων Τζιζέπε Σκιάκα εδώ στη Ρώμη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Η ελληνική αποστολή μετράει πάρα πολλά μέλη, πολλά στελέχη και πάρα πολλούς εθελοντές. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές βραβεύσεις. Το Παγκόσμιο Βραβείο Αθλητισμού για τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά δεν είναι σήμερα εδώ, θα γίνει τελετή στις 28 Νοεμβρίου στην Ελλάδα. Και ένα βραβείο για την επιστήμη. Η Ευαγγελία Τσουκαλά, η καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, βραβεύεται για την προσφορά της στην παλαιοντολογία. Μαζί της μοιράζεται το βραβείο ο Ολλανδός Dick Moll, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ερευνητής στον τομέα της παλαιοντολογίας. Μάλιστα, ανακάλυψαν το μεγαλύτερο χαβλιόδοντα, μαστόδοντα, που βρέθηκε στα Γρεβενά 3 εκατομμυρίων χρόνων. Παράλληλα, όμως, έχουμε σημειακές αναφορές στην Ελλάδα με εξαιρετικές συμμετοχές φέτος. Το νεαρό, τον 16χρονο Τζακ Αντράκα από την Αμερική, που ανακάλυψε ένα μικρό τεστ για τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος, των οθικών και του πνεύμονα, του πολύ σημαντικού φωτογράφου, του Ντομινίκ Πακουλά, ο οποίος είναι Γερμανός. Έχουμε την Όλγα τη Σουτούλοβα που παίρνει το βραβείο ηθοποίας 2013, που είναι από τη Ρωσία και μάλιστα συμμετείχε στο φιλμ «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Και έχουμε επίσης τον μικρό 10χρονο καθηγητή πανεπιστημίου από την Ουκρανία, ο οποίος είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ένα εξαιρετικό πλάσμα, ο οποίος διδάσκει ιστορία στους τριτοετής και στους τεταρτοετής φοιτητές. Παρακολουθήσαμε και την βράβευση του Σπανούλη, του μεγάλου αυτού μπασκετμπολίστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Και να πάμε, μας αρέσει γενικότερα, να σου πω. Βλέπω, δεν μας λες πια τη συμβουλή της ημέρας. Παραμένει όμως η παράδοση να έχουμε να βλέπουμε τρέιλερ από νέες ταινίες. Χθες βγήκανε τα κινηματογραφικά τρέιλερ και διαλέξαμε μια ταινία και θα τη δείξουμε. Η οποία ταινία φαίνεται πως θα πάει πολλοί κόσμος να τη δει. Δηλαδή από αυτά που ακούω και που συζητάνε και γενικότερα. Έχει συζητηθεί πολύ, ναι. Αυτό ακριβώς. Ήταν η ταινία, θα δούμε το τρέιλερ της ταινίας που πριν λίγες μέρες δείξαμε για ένα άλλο θέμα που είχαν κάνει με την αφίσα, τη λάθος αφίσα στην Κίνα. Λοιπόν, έτσι θα δούμε το τρέιλερ της ταινίας Thor The Dark World. Είναι μια αμερικανική ταινία σκηνοθεσίας του Alan Taylor, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν ο Chris Hemsworth, η Natalie Portman, ο Tom Hiddleston, ο Anthony Hopkins, καταπληκτικός, και ο Christopher Eccleston. Τι είναι ο Thor, να πούμε με λίγα λόγια πριν δούμε το τρέιλερ. Ο Thor είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει έναν εχθρό από το μακρινό παρελθόν, τον αρχηγό των σκοτεινών ξωτικών Malekith, ο οποίος επιστρέφει αναζητώντας τον Εθέρα, το μυστικό και ακίνητο όπλο με τη βοήθεια του οποίου θα καταστρέψει το Asgard και θα βυθίσει το σύμπαν στο αιώνιο σκοτάδι. Εμένα γενικότερα αυτές οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν μ' αρέσουν. Δεν νομίζω δηλαδή από την περιγραφή ότι θα πήγαινα να το δω το συγκεκριμένο. Αν θα πήγαινα μόνο και μόνο, ξέρεις, γιατί έχει ακουστεί πολύ, έτσι, να δω τι είναι αυτό που έχει παρουσιάσει τους μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά γενικότερα όχι, δεν θα το προτιμούσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα, το τρέιλερ και επιστρέφουμε και πάλι. After all this time, now you come to visit me, brother. Why? To mock. I need your help. But I wish I could trust you. If you did, you'd be the fool I always took you for. Some believe that before the universe, there was nothing. They're wrong. There was darkness, and it has survived. What's gonna happen? I gave you my word. I would return for you.
face an enemy, there are only to a few, known only to one. You must be truly desperate to come to me for help. If we do nothing, they will destroy us. You even think about betraying him? I'll kill you. That was from New York. I like her. Thor, your bravery will not ease your pain. Your family, your world will be extinguished. We're running out of time. The very fabric of reality will be torn apart. I'll find a way to save us all. Για τους λάτρεις αυτών των ταινιών, εντυπωσιακή φαίνεται. Ναι, αρκετά εντυπωσιακή. Τώρα για τους υπόλοιπους, θα σας φέρω, θα σας δείξουμε και άλλα τρέιλερ, να έχετε περισσότερες επιλογές. Σαββατοκύριακο έρχεται άλλωστε, μπορεί να επιλέξετε να πάτε να δείτε κάποια ταινία. Το κινηματογράφος και το θέατρο άλλωστε, παρόλο που υπάρχει οικονομική κρίση, φαίνεται πως δεν πέφτει Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο. Στο βίντεο αυτό φαίνεται μια γυναίκα η οποία έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας και η οποία τραβάει κάθε μέρα μια φωτογραφία των εαυτό της για έναν ολόκληρο χρόνο. Στις φωτογραφίες καταγράφεται η βία που της ασκείται. Η βία συνήθως ξεκινάει κατά τη διάρκεια μιας σχέσης ως ψυχολογική και ελεκτική και κλιμακώνεται και σε φυσική. Συχνά τα θύματα, να πούμε, πως δεν εγκαταλείπουν τις σχέσεις στα πρώτα στάδια. Είτε γιατί πιστεύουν ότι η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί, είτε γιατί δεν έχουν στην πραγματικότητα αυτή τη δυνατότητα για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους, οικονομική εξάρτηση, φόβος, πίεση από το στενό περιβάλλον, να παραμείνουν, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι να τα υποδεχτούν κτλ. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, η ενδοοικογενειακή βία σε όλες τις μορφές, αν και αόρατη, αφορά κατά μέσο όρο 1-3 γυναίκες παγκοσμίως. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε το βίντεο από το YouTube και επιστρέφουμε. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο σαν βίντεο, ομολογούμε αυτό. Μας τη χάλασε τη διάθεση. Εντάξει, μας τη χάλασε. Νομίζω ότι. Να πούμε, μάλλον. Δεν νομίζω ότι χωράνε σχολιασμοί σε ένα τέτοιο βίντεο. Αν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μας ακούνε και οι οποίες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, υπάρχουν γραμμές βοήθειας που μπορείτε να μιλήσετε. Επικοινωνήστε, αυτό σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να το περνάτε μόνοι σας. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην συναισθηματική υπερφαγία. Να πούμε, Έλενα, ότι σε πολλούς ανθρώπους η συναισθηματική κατάσταση επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την όρεξή τους για φαγητό. Η συναισθηματική υπερφαγία χαρακτηρίζεται από μια ακατάσχετη επιθυμία του ατόμου να καταναλώσει φαγητό όταν αυτό βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση όπως στρες, θυμό, άγχος, μοναξιά, λύπη και πλήξη. Η διαδικασία της κατανάλωσης φαγητού γίνεται πλέον ένας τρόπος διαφυγής ή περισπασμού από το πρόβλημα που απασχολεί το άτομο.
Να πούμε πως στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Χιόνι Ασημίνα. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλή σας ημέρα, κυρία Χιόνι. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή σας ημέρα. Κυρία Χιόνι, καμιά φορά συζητάμε και εμείς οι ίδιες οι κοπέλες, αλλά και από άλλες που ακούμε, λένε παράδειγμα, χθες δεν ήμασταν καλά, παραδείγματος χάρη είχαμε κάποιο πρόβλημα, φάγαμε παραπάνω. Αυτό είναι μύθος τελικά, σαν δήλωση το λέγαμε, ή είναι αλήθεια? Δυστυχώς είναι αλήθεια. Πολλές φορές μας επηρεάζει πάρα πολύ η συναισθηματική μας κατάσταση και όπως λέμε και εμείς οι ψυχολόγοι στο χώρο, ότι δεν λεκτικοποιείται, συνήθως σωματοποιείται. Δηλαδή, εάν έχουμε περάσει μια δύσκολη μέρα στη δουλειά μας, εάν έχουμε τσακωθεί με κάποιον από τους γονείς μας, με τον σύντροφό μας, όλα αυτά, ακόμα και το στρες και το άγχος που περνάμε αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά μας προβλήματα που όλοι λίγος πολύ αντιμετωπίζουμε, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας οδηγεί συνήθως σε κάτι αντισταθμιστικό. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο θέλουμε να αισθανθούμε καλύτερα, να απαλύνουμε τον πόνο ή αυτό, οτιδήποτε κι αν είναι, είτε είναι άγχος, είτε είναι στρες, με κάποιο άλλο, είτε γλυκό, είτε αλμυρό. Και αυτό συνήθως έρχεται μέσα από το φαγητό. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα έτσι ώστε ο πάσχοντας να αντιληφθεί ότι πάσχει από, από τη συγκεκριμένη ασθένεια? Συνήθως το πρώτο σύμπτωμα είναι το φούσκωμα που νιώθουμε μετά από μια μεγάλη υπερβολική μάλλον κατανάλωση ποσότητας φαγητού. Αμέσως μετά συνήθως έρχομαστε και λέμε πω τώρα γιατί το έφαγα αυτό, τώρα τι το χρειαζόμουν. Αν λοιπόν βλέπουμε και παρατηρούμε ότι αυτή η ερώτηση έρχεται πολύ συχνά στο μυαλό μας και εξακολουθούμε είτε μέσα στην ημέρα να την επαναλαμβάνουμε ή ακόμα και πολύ συχνά μέσα στην εβδομάδα να την επαναλαμβάνουμε, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να παρατηρούμε λίγο. Το κάνω συχνά, καταλαβαίνω πόση ποσότητα τρώω. Τι γίνεται, περνάω μία περίοδο την οποία θα φάω ό,τι να είναι και μετά λέω αυτό το που το λέμε όλες λίγο πολύ και όλοι. Τη Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Και μετά τι νιώθουμε συνήθως, νιώθουμε απογοήτευση, νιώθουμε ενοχές, τύψεις, όλα αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Κυρία Χιόν, ήθελα να ρωτήσω, η συναισθηματική υπερφαγία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή? Όχι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά συνήθως πολλές φορές τρώμε ιδεοψυχαναγκαστικά. Δηλαδή, ακόμα και η δίαιτα έχει ένα μέσα της τρόπο προγραμματισμού. Μπορούμε να φάμε τα πολλά υπερφαγικά επεισόδια, μπορούν να έχουν μια τάση ιδεοψυχαναγκασμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο έλεγχος του φαγητού, συγγνώμη που διακόπτω, έχει μια, αν θέλετε, τάση για να προσπαθούμε να ελέγξουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η συναισθηματική υπερφαγία με τη βουλιμία, ποιες είναι οι διαφορές και ποιες, ας το λέγαμε, ομοιότητες, αν υπάρχουν? Ένα βουλιμικό άτομο συνήθως κάνει αρκετά συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν σημαίνει ότι ένας βουλιμικός άνθρωπος έχει και συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή. Όπως καταλαβαίνετε, η ζωή μας εξελίσσεται και προσπαθούν και ο κλάδος, χώρος, να διαχωρίσουν ότι άλλο πράγμα είναι η βουλιμία, που μπορεί να κάνω εμετούς, μπορεί να κάνω, να παίρνω διάφορα φάρμακα, να κάνω εξαντλητική γυμναστική και διάφορα τέτοια πράγματα, σε σχέση με κάτι που έχει να κάνει μόνο με συγκεκριμένα, κυρίως μάλλον, όχι μόνο, με τα συναισθήματά μου ως προς το φαγητό την ώρα που το βλέπω. Θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος λοιπόν βουλιμικός που έχει αρκετά συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια, αλλά και ένας άνθρωπος με συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή χωρίς βουλιμία. Να ρωτήσω κάτι, πέρα από το γεγονός ότι ο πάσχοντας αρχίζει να παχαίνει από αυτό, ποιες άλλες είναι οι πιθανές συνέπειες της συγκεκριμένης ασθένειας? Πρώτο απ' όλα είναι τα ιατρικά προβλήματα τα οποία μας δημιουργούνται.
καρδιακά, πίεση, στομάχι, τα δόντια που αλλοιώνεται η γεύση μας. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ακόμα και αλλαγή της όσφρησης, και αυτό είναι το ιατρικό κομμάτι. Και το κυριότερο είναι ότι η μη διαχείριση των συναισθημάτων μας. Αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορώ να τα εκφράσω ή δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο μη σωστής λειτουργίας των συναισθημάτων μας. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης, γίνεται μέσω φαρμακευτικής αγωγής, γίνεται μέσω ψυχοθεραπείας? Καταρχήν να πούμε κάτι πιο απλό για τον κόσμο που μας ακούει, ότι το πρώτο πράγμα είναι να παρατηρήσω τι γίνεται. Πεινάω, πότε πεινάω, γιατί τρώω τώρα, τι συμβαίνει στο σώμα μου κάθε φορά που τρώω. Το δεύτερο είναι να κατανοήσω ότι ναι, μου συμβαίνει αυτό. Και από τη στιγμή που το κατανοήσω, πώς θέλω να φροντίσω τον εαυτό μου. Και με ρεαλιστικούς τρόπους, δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε διαιτολόγο, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ψυχίατρο, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε σε ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή. Θα μπορούμε σε πρώτα στάδια, όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, και μόνοι μας να παρατηρήσουμε τα πρώτα στάδια. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπω ότι το έχω πάρα πολύ καιρό και δεν μπορώ με τίποτα, τότε χρειαζόμαστε έναν ειδικό, σε πρώτη φάση έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος να μπορέσει να μας δείξει με απλά και ρεαλιστικούς, με απλούς και ρεαλιστικούς τρόπους τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα βήματα μας που μπορούμε να κάνουμε για να το δούμε. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή, αλλά αυτό θα πρέπει να το πει κάποιος ειδικός, χωρίς να μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να πάει κάποιος σε κάποιο ψυχίατρο ή κάπου αλλού. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να περάσει πρώτα να γίνει μια αναγνώριση του προβλήματος, να έχει σίγουρα δίπλα του τη στήριξη από τους οικείους του, και όλα αυτά μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι στο χώρο, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τις διατροφικές διαταραχές και με απλούς τρόπους σε καθοδηγούν για να δεις τη ζωή σου, τον εαυτό σου και πάνω απ' όλα το φαγητό με άλλη οπτική γωνία. Οπότε πρέπει να επισκεφτείς και έναν διατροφολόγο. Συνήθως τα άτομα που πάσχουν από συναισθηματική υπερφαγία έχουν κάνει τόσες πολλές δίαιτες που έχουν σίγουρα εναλλακτικούς τρόπους και έχουν κάποιον διατροφολόγο, διατολόγο μέσα στο πολύ κοντινό τους περιβάλλον, με την έννοια ότι έχουν ήδη πάει μια φορά. Το ιδανικό θα ήταν ένα συνδυασμός μεταξύ κάποιου διατροφολόγου, διατολόγου και ενός ψυχοθεραπευτή, τουλάχιστον για την αρχή, έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν ένα νέο τρόπο σκέψης. Μα νομίζω πως και η σκέψη άλλωστε είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι όλα ξεκινάνε πρώτα απ' όλα από εμάς, από μέσα μας, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, σε συγκεκριμένη περίπτωση βγαίνει προς το φαγητό. Ακριβώς. Για να αλλάξει κάποιος τα συναισθήματά του, το μόνο που χρειάζεται είναι η παρατήρηση, η αποδοχή του εαυτού μας και τρίτον η αλλαγή της σκέψης μας. Ειδικά η αλλαγή της σκέψης νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικότερα κεφάλαια. Ακριβώς. Το οποίο θα ήταν πολύ ωραίο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Πολύ ευχαρίστω. Θα ήθελα όμως πριν από αυτό, πραγματικά θα είναι πολύ ενδιαφέρον σαν κεφάλαιο η αλλαγή σκέψης. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε για να το κάνουμε. Αλλά μέχρι τότε ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζουμε ενδεικτικά κάποιο ποσοστό που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πάσχει από συναισθηματική υπερφαγία? Αυτή τη στιγμή αυτό που κλείνουμε να πούμε είναι ότι τουλάχιστον 2 στα 5 άτομα πάσχουν από συναισθηματικά υπερφαγικά επεισόδια τουλάχιστον. Δεν υπάρχει κάποια στατιστική με την έννοια πολύ πρόσφατη, δηλαδή των τελευταίων 3 χρόνων, που να λέμε ποσοστά σχετικά με την διαταραχή, γιατί και πάρα πολύ πρόσφατα, φέτος 2013, για τα διαγνωστικά μας κριτήρια έχει ονομαστεί πλέον διαταραχή και όχι επεισόδια.
αλλά 2 στα 5 άτομα με κάποιον τρόπο παθαίνουν ένα υπερφαγικό επεισόδιο με 2 μέσα στην εβδομάδα. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι άνθρωποι περνάμε από αυτό το στάδιο και οι γυναίκες συνήθως πριν την έναρξη του κύκλου μας μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε ότι μία κατάπαυση, πω δεν μπορώ να συγκρατήσω, θέλω να φάω. Και ειδικά γλυκά. Ναι, γι' αυτό τρώμε όλη την ώρα γλυκά πριν. Ακριβώς, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και είναι βιολογικό και ορμονικό. Άρα αυτό δεν μπορούμε να το κατατάξουμε όταν μία γυναίκα μέσα στο κύκλο της το παθαίνει 2 φορές το μήνα ως συναισθηματική υπερφαγική διαταραχή. Αυτό γιατί μπορεί να ανησυχούν κάποιες τηλεθεάτρες που ναι, μας ακούνε. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό. Ναι. Γίνεται διαταραχή κάτι όταν έχει... Είναι αυτό ήθελα έντονο. Να σας πω, η διαταραχή με το επεισόδιο. Η διαταραχή πλέον είναι όταν είναι έντονο σε βάθος χρόνου και υπάρχει, δηλαδή όταν λέμε ότι το παθαίνω σχεδόν μέρα παραμέρα για ένα χρονικό διάστημα από 6 μήνες και πάνω. Εάν παθαίνει κάποια γυναίκα 2 φορές το μήνα, δεν είναι, είναι ένα συγκεκριμένο υπερφαγικό επεισόδιο που προηγείται του κύκλου της. Αν το παθαίνεις όμως μέρα παραμέρα ή συνηθισμένες ώρες την ημέρα, δηλαδή το βράδυ, την ώρα που έχεις γυρίσει από το γραφείο και θέλεις να πέσεις να κοιμηθείς και κάθε βράδυ καταναλώνεις πατατάκια, γαριδάκια, μία πάστα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 6 μηνών, τότε εκεί πέρα έχουμε πλέον διαταραχή. Ωραία. Και πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε σε κάποιον ειδικό. Κυρία Χιόνι, αρχικά να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που λέτε με το βράδυ το περνάμε νομίζω όλοι οι περισσότεροι. Κυρίες, το καταλαβαίνω και είναι και οι εποχές που περνάμε που είναι κρίσιμες. Αυτό γι' αυτό τονίζω το ρεαλιστικό. Δεν χρειάζονται ακριβά μέτρα, χρειάζεται ρεαλιστική και εναλλακτική σκέψη. Γι' αυτό, κυρία Χιόνι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ακριβώς επειδή περνάμε αυτές τις κρίσιμες εποχές, πρέπει να βρούμε και πιο δραστικές λύσεις για να γίνει πιο γρήγορη ίσως η αλλαγή σκέψης. Γιατί κάτι με τη σκέψη δεν γίνεται καλά, κάτι σκεφτόμαστε λάθος, μάλλον. Περνάμε δύσκολες ώρες όλοι. Αυτό, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε για το κεφάλαιο αυτό που είναι πολύ σημαντικό και ίσως και χρήσιμο αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ, θα το περιμένω. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν και την κυρία Χιόνι, έλυσε τις απορίες αρκετών γυναικών. Μάλλον ξεχώρισε τη διαφορά του... Πότε είναι σοβαρή η συναισθηματική υπερφαγία, εντάξει, γιατί όπως είπαμε ότι όλοι. Βουλημία και πότε έχουμε συναισθηματική υπερφαγία. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός, τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Από εμάς, από την Έλληνα, την Κυριακή, την Νικόλ, τα παιδιά όλους εδώ πέρα, σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, τα λέμε τη Δευτέρα, γεια σας.